Καλησπέρα. Καλώς τον. Τι κάνουμε, Ολλανδός εδώ. Καλώς τον. Ωραία. Καταρχήν δεν ξέρω γιατί δεν ακούγανε εκπομπή, αν μιλήσατε για το επικό τρολάρισμα. Έτσι, χθες ο Ηρακλής πέρασε στο κύπελο με 5 γκολ από την κερκίδα. Με τους κάναμε αυτό που έπρεπε να τους κάνουμε. Η ομάδα κατέβηκε χωρίς μεταγραφές. Επιτέλους έρχονται μεταγραφές και ελπίζω να βάλει το χέρι κι άλλο ο πρόεδρος στην τσέπη, γιατί ακόμα υπάρχουν πάρα πολλοί βαθμοί για να μπορέσει να διεκδικήσει ο Ηρακλής κάτι. Γιατί με 4-5 μεταγραφές αυτός ο Ηρακλής μπορεί να πάει πολύ ψηλότερα από εκεί που είναι. Απλά πρέπει να υπάρχουν επιτέλους λύσεις και το έχει φωνάξει ο τέτοιο. Επίσης θέλω να πω μπράβο στα παιδιά της Αυτόνομης για τη διαμαρτυρία την οποία κάνανε και μπράβο και για το πικάρισμα το οποίο κάνανε στους παίκτες. Αυτή είναι η διαφορετικότητα των οπαδών του Ηρακλή, ότι δουλεύαν την ίδια τους την ομάδα, γιατί αυτό που παρουσίαζε δεν ήταν Ηρακλής. Το κατάλαβες κόκκινο ότι τους ηρωνευόντουσαν. Ακριβώς. Από την τηλεόραση δεν μπορεί να έχεις. Εγώ κατάλαβα ότι το κάνανε χαβάλε. Okay. Ακριβώς για το λόγο. Τα ξενικά τα καταλαβαίνω από τα μέσα. Στο σπίτι μου, να φιλεδίνουν στο γήπεδο. Ναι. Όταν είμαι στο γήπεδο. Φωνή, δεν έχει τηλεόραση, δεν ανοίξει. Έχει ρε φίλε. Είναι άλλο όμως από κοντά, ναι, και άλλο από την TV. Ας εσύ κάνατε οπαδί, εγώ που δεν έκανα το κατάλαβα. Εσύ που έκανε οπαδί, το κατάλαβες. Δεν το κατάλαβα. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, οπότε κανονίστε τι θα κάνετε εκεί πέρα μέσα, να αρχίσει πλέον να λειτουργεί διαφορετικά το θέμα. Αυτά είναι προς την ΠΑΕ. Αυτά είχα να πω, καλή σας μέρα. Φιδωλός είμαι, ο Ολλανδός, φιδωλός. Τι να πει, μετά ουσιαστικός, έτσι. Έλα φίλε.